Ολυμπιακός για μια φορά στον πάγκο να κουουτσάρει την ομάδα του Αμβούργου. Το ξέρουμε, μας το πες θες. Οι άλλοι που ανέφερε, η ομάδα της καρδιάς σας κύριε Ραπτόπουλε, εκείνος εκεί ο τεχνικός διευθυντής δεν είχε καθέσει ποτέ στον πάγκο. Μόνο έδινε εντολές στον πάγκο. Εκεί είναι η διαφορά. Αυτός τώρα ο Δήμος δεν πιστεύω να έχει κοπεί στα γέλια και να γελάει. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Ραπτόπουλε, ναι. Κύριε Κόκκινε μου, εδώ θέλω να σας κάνω μια ποδοσφαιρική ερώτηση. Να απαντήσει ο Κόκκινος. Πόσα ήταν τα ποδοσφαιρικά χέρια στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου? Πόσα ήταν τα ποδοσφαιρικά χέρια? Μαραντόνα. Ένα ήταν του Μαραντόνα. Ένα του Πάκολα. Ναι. Και μια χερούκλα ήταν του Μπανιώτη στο Καφτατζόγλιο, που το θυμήθηκα τότε. Ένα του Μπανιώτη. Του Μπανιώτη το ξέχασες, που νόμιζε ότι ο διαιτής έδωσε πέναλτι. Οι απόγονοι του ύπτου στόλου, ναι. Ας πράξαμε αυτό το πράγμα. Εσείς η ομάδα σας, στην πόλη σας, και θα πω και για την ομάδα της... Με εκείνο τον τίμιο τραπεζίτη, τον Γκράτσια Κοσκότα, εντάξει, που κάποιοι δεν το ξέρουν και έχουν φάει με 10 μαζέλα. Ενώ εσύ τον τίμιο τον άλλο που έκλεισε την... τον καλό τον άλλο που έκλεισε την Έλφο εκεί και έμειναν άνεργοι, καλά ήταν. Για ποιον, για αυτό που κάνατε ύμνους, ρε, και γονατίζατε, Ηρακλειδής. Και βγάλετε και τραγούδι που με κάνει στα μου κλάσει. Για ποιον να λες? Για αυτό με την Έλβο, ρε, το τίμιο, τον καλό τον άνθρωπο. Ποιος είπε ότι είναι καλό? Γιατί λες για τους άλλους? Τσουτσουτσουτσουτσου. Καϊβάνι, τα δικά σου τα μούτρα. Όχι, δεν κάνω το δικηγόρο, τα δικά σου μούτρα κοίτα. Όταν θα κάνουμε, κύριε, το λιμάνι μας να περνάει βαπόρα από την Περσία και μαριχουάνα stop. Με πάντζα και τόλι Βοσκόπουλο και ζωή Λάσκαρη. Το μόνο που του λείπει μαριχουάνα είναι. Τότε τα ξαναλέμε. Είναι βλαμμένος, κανονικός να γίνει βλαμμένος καπνιστός.